Καλεσμένος του Γιώργου Αυτιά ήταν ο σεραίος διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε με το επιστημονικό του κύρος και την ευρεία κατάρτισή του για τις τελευταίες εξελίξεις μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη. Μιλάω προσεκτικά, διότι το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχουν ξεκινήσει οι έρευνες. Οι γεωτρήσεις, με συγχωρείτε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Τσακούσογλου προφανώς προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα. Στις δηλώσεις του λέει ότι όλοι πίστευαν ότι θα κάνουμε μόνο έρευνες με σεισμικές έρευνες. Εμείς στείλαμε το βαδί, το οποίο ξεκίνησε γεωτρήσεις. Λέει ότι θέλουμε και δεύτερο πλοίο. Έτσι όπως τον ακούω, νομίζω θέλει να πει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για να κάνουμε γεώτρηση. Ωστόσο, όταν μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ενδεχομένως θα πρέπει να είναι και πιο προσεκτικός. Ξεκίνησαν, λέει, οι έρευνες. Από εκεί και πέρα, ήταν και το δεύτερο πλοίο των Γιαβού σε λίγο καιρό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πολύ πιθανόν και κάποια εικόνα από τα τουρκικά γεωτρύπανα στο επόμενο διάστημα, αν κάνουν τη γεώτρηση, όπου θα δείχνουν πώς κάνουν γεώτρηση εντός της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εγώ από την αρχή το λέω. Θα κάνουν γεώτρηση οι Τούρκοι. Αν την ξεκίνησαν ή όχι, δεν το ξέρω. Επίσης, κοιτάμε σε επίσημες δηλώσεις. Όμως θα την κάνουν, διότι από το σημείο που βρίσκονται για να φύγουν, θα φύγουν μόνο, τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει Τούρκοι αξιωματούχοι, θα φύγουν μόνο εάν πάρουν κάτι. Και το κάτι είναι κάποιο μερίδιο για τους Τουρκοκύπριους. Μάλιστα, ο Μανώλης Κωστίδης στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά δεν παρέλειψε να μιλήσει με θερμά λόγια για το σεραίο διεθνολόγο και υποψήφιο βουλευτή Σερών Τάσο Χατζηβασιλείου. Να ξέρεις την αξία και του Χατζηβασιλείου, έτσι, είναι πολύ σημαντικός. Είναι καλός και έχει και δρόμο πολύ μπροστά. Πάρα πολύ καλός. Το παλικάρι. Το στηρίζουμε.